που όμως είναι μία άρθρωση με μεγάλο εύρος κίνησης, το μεγαλύτερο εύρος κίνησης στο σώμα μας. Μπορεί να κινηθεί σε πάρα πολλά επίπεδα, μπορεί να πάει το χέρι μπροστά, μπορεί να πάει στο πλάι, πίσω, πάνω, μπορεί να κάνει περιστροφική κίνηση. Αυτό την καθιστά ασταθή άρθρωση. Και η ευστάθειά της δεν οφείλεται στην οστική συνοχή, αλλά στα μαλακά μόρια γύρω από αυτή. Γι' αυτό και τα εξαρθρήματα του ώμου είναι είναι το πιο συχνό εξάρθρημα στο σώμα μας. Για να γίνει ένα εξάρθρημα στον ώμο χρειάζεται ένα τραυματικό γεγονός, χρειάζεται βία. Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτά γίνονται αυτόματα ή τα προκαλεί ο ασθενής, αλλά αυτές είναι ελάχιστες περιπτώσεις. Συνήθως ο ώμος εξαρθρώνεται πρόσθετα. Αυτό είναι το 90-95% των εξαρτημάτων και μπορεί να εξαρτηθεί και οπίσθια ή κάτω ανάλογα με την κατεύθυνση της βίας. Όταν γίνεται ένα εξάρτημα ώμου, συμβαίνουν κάποιες βλάβες στην άρθρωση. Η κύρια βλάβη είναι η αποκόλληση του επιχειλίου χόνδρου, είναι ο τραυματισμός των ιστών που δίνουν βάθος στην αρθρική επιφάνεια της ομοπλάτης, στην ομογλήμη, καθώς και ένα εμπιεστικό κράταγμα στην κεφαλή του βραχιονίου. Αυτές είναι γνωστές και με ονόματα από αυτούς που τις πρωτοδημοσίευσαν, η βλάβη Bankart και το κάταγμα, η βλάβη Hill-Sachs. Πολλές φορές στο πρώτο εξάρθρημα συμβαίνουν αρκετά μεγαλύτερες βλάβες, τις οποίες περιμένουμε να τις δούμε σε ανθρώπους που έχουν πολλαπλά εξαρθρήματα, αλλά αυτό είναι περισσότερο σπάνιο. Η αντιμετώπιση του τραυματικού εξαρθρήματος είναι σε άμεση συνάφεια με την ηλικία του ασθενούς. Έτσι, αν ένα τραυματικό εξάρθημα συμβεί στην ηλικία των 19-20 ετών, τότε πάνω από 90% έχει πιθανότητα ο ασθενής να του ξανασυμβεί. Να δημιουργηθεί δηλαδή μετά να δημιουργηθούν μετά υποτροπιάζοντα επεισόδια εξαρθρήματος. Όταν αυτό συμβεί στην ηλικία των 35 ετών, η πιθανότητα να γίνει αυτό είναι γύρω στο 30% και μειώνεται όσο μεγαλώνει η ηλικία. Έτσι λοιπόν, στις νέες ηλικίες η αντιμετώπιση του εξαρθήματος είναι κατεξοχήν χειρουργική. Όσο μεγαλώνουμε, η συντηρητική αντιμετώπιση έχει μεγαλύτερη θέση. Παλαιότερα η αποκατάσταση γινόταν με ανοιχτές τομές, το οποίο δημιουργούσε πρόβλημα στην αποκατάσταση του ώμου. Τώρα η αποκατάσταση των βλαβών των εξαρθρημάτων γίνεται αρθροσκοπικά. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόοδος στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του ώμου, η αρθροσκόπηση του ώμου, γιατί μέσα από κάποιες τρύπες μπορεί να γίνει η αντιμετώπιση των βλαβών που δημιουργούνται από το εξάρθρημα. Από μία τρύπα πίσω από την πίσω μεριά του ώμου, μια οποία περίπου 5 με 7 χιλιοστά, εισάγεται μια κάμερα, το αρθροσκόπιο, το οποίο μας δίνει σε μια οθόνη 20 φορές μεγεθυμένο την εικόνα μέσα από τον ώμο του ασθενούς. Από άλλες παρόμοιας διαμέτρου οπές μπαίνουν κάποια ειδικά εργαλεία και μπορούμε να πάμε να ράψουμε, να καθυλώσουμε, να νεαροποιήσουμε, να φτιάξουμε τις βλάβες που υπάρχουν. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε κάποιες ειδικές συσκευές που λέγονται άγκυρες, οι οποίες βιδώνουν μέσα στο οστούν και έχουν ράματα και πιάνουμε και ράβουμε τα μαλακά μόρια γύρω από αυτές. Μεγάλη σημασία έχει στην αποκατάσταση η φυσιοθεραπεία, η άσκηση του ασθενούς. Ο ασθενής για να γίνει καλά θέλει τρία πράγματα. Θέλει μια επιτυχημένη επέμβαση, θέλει την επουλωτική ικανότητα του οργανισμού να τον βοηθήσει και να κολλήσουν οι ίστοι και την αποκατάσταση. Η αποκατάσταση λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο θέλουμε ενεργή συμμετοχή του ασθενούς και αν γίνει σωστά, οι βλάβες αυτές αποκαθίστανται με ποσοστό πάνω από 90-95% επιτυχία.